Ζιτ. Δεν προπόνησε ο. Και πάει να βγει μπροστά τώρα με τον Μπλουμ και τον Καλά. Αρτηρίες ο διαιτητής λέει στο Φελίπε να σηκωθεί. Και εδώ η βαθιά μπαγιά που βγαίνει για τον Μπλουμ. Μένει κάτω η σημαία για την ώρα. Το γύρισμα στο Μάγκλιτς. Ευκαιρία για το Αποέλ για το 0-1. Πέσει. Με τον Διακητέ. Η εκτέλεση με το αριστερό είναι καλή και βαγιά στα δίκτυα. Η άμυνα του Άρη την κατοχή. Μεντίουπ, Στεπίνσκι, Σικόσκι, ξανά για Στεπίνσκι πιέζει ο Ντιακή. Ο Σάββας Προσαϊτίδης με τον Μάντζεκ να αγωνίζεται πιο πίσω. Θέλει ο Ντάβιτ. Θα δούμε τον Αραούχο, με συγχωρείς Βασίλη. Έλα. Έψαξε τον Καρπίνια, η μπάλα απομακρύνεται, το Ρεχίτς. Σέντρα. Καλογύρου κάνει λάθος, ευκαιρία πάει να δημιουργηθεί από τον Ακρίτα. Του προπονητή της του Ακρίτα αλλά και ο ίδιος ο προπονητής δίνει συνεχώς οδηγίες. Να δούμε. Εδώ είναι η φάση για τη νέα Σαλαμίνα που θα ισοφαρίσει ο Τσίκο. Καλαμόφ πήγε στην περιοχή, είναι πολύ δυνατός. Προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον Διακητή, ο οποίος του κλέβει την μπάλα. Πάντως ο Αμπτού Σαλάμ. Αλληλά, πέσει το 1-2 με τον Σπόρ Αρπαλά. Χαμάς, ωραία για τον Πινακά, το γύρισμα, η προβολή. Ποιήση και ο Ακρίτας πετυχαίνει τέρμα μετά από δύο παιχνίδια. Τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν σημειώνει. Το γέμισμα του Κνοπλόκ, Διακητέ κερδίζει. Ανοίγει μπάλα, θέλει σε Καρνιωρίσσας. Θα περάσει έξω Κλίμοβιτς. Και Καρδίτος λίγο πιο πίσω η μπάλα για τον Σέλουσκα. Το γέμισμα, ευκαιρία με τον Μεντίμορε. Διακητέ. Σέντρα στην περιοχή από τον Γάλλο, ψάχνοντας τον συμπατριώτη του. Ο Τολεμές έκανε το σουτ. Κοντράρι. Διατηρεί την κατοχή. Σέντρα είναι καλή. Ο Διακητέ στα δίκτυα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να πλασάρει και να νικήσει. Για τον Βέρμπι στο γύρισμα, Σπόραρ τελευταία στιγμή πάνω στην μπάλα. Κύριος άνδρας του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος. Κύριος του Κατσικά. Διακητέ. Φλωριάν ατεβάζει για τον Τιάκο, παρενεύει ο Μπέιμπερνς. Ο Μπέιμπερνς μαζί με τον Ροπέρς, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Διακητέ βγαίνει πρώτος στην μπάλα και κερδίζει το φάουλ. Ο Φόρη κερδίζει όμως και πάλι η Νέα Σαλαμίνα. Εδώ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, όμως στο τέλος η παγιά του Φόρη στην περιοχή δεν ήταν αυτή που θα ήθελε και ο ίδιος. Σε κόρνερ με Φελίπε να εκτελεί ευκαιρία, γκολ η Νέα Σαλαμίνα. 2-1 Διακητέ στο 89. Εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Αμόχωστος. Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση, η Νέα Σαλαμίνα παίρνει και πάλι το προβάδισμα.